Πάλι χρυσά μου, τι έγινε, γιατί σταμάτησε η εκπομπή. Πλακωθήκανε, σας λέω. Χριστέ μου, όχι πάλι και έχω ραντεβού με τον Χριστόδουλο. Αυτός ο βάρβαρος ο Καντάφη καστούξε τη Μαρίνα. Ο Καντάφη για τον Κωνσταντίνο, λέει. Και πού είναι τώρα, ρε. Ο δικός σας από εδώ, η δικιά μας από εκεί. Κυρία Ντένη μου, ξαμολυθείτε ο καθένας στους δικούς του. Κωνσταντίνε! Μαρίνα! Μαρίνα! Καλέ μπουγάτσα μου, κάνε παραπέρα, μωρή. Κωνσταντίνε! Σταμάτα, βρε, αγόρι μου. Πρόσεχε καλά, γιατί σήμερα άρχισα με χαστούκια! Όχι, πάρα να μην το πιστέψω. Στορκίζομαι! Δεν φτάνει δηλαδή που φταίς πάλι! Πάλι! Στις φωνές! Φταίω πάλι! Εγώ φταίω! Μονίμως η κυρία Κουτράκου το θύμα και εγώ ο serial killer! Συγγνώμη, αγόρι μου, η δύναμη στη συνηθία. Πάντα έλεγχος μέχρι τις αποδείξεις του εναντίον, ο Κωνσταντίνος! Εντάξει, αγόρι μου, και η υπόθεση Δρέιφους προσφάτως διελευκάνθη. Ντανί! Δεν πάτε στο διάλογο, εγώ και τρεις σας! Να πάμε, ποιοι τρεις μας, αγόρι μου? Εσύ, κυρία Κουτουράτου, και ο Ντρέιφους! Α, να πάμε, αγόρι μου, να πάμε. Μα δεν ανοίγει τώρα! Σταμάτα, παιδάκι μου, κυρίως, σταμάτα, πού πας! Μη παράτα με, γιατί θα τα κάνω λίπα εδώ μέσα! Τι είναι, παιδί, με τι πλακωθήκαμε? Δεν πλακωθήκαμε, με χαστούκησε, το καταλαβαίνεις, με χαστούκησε! Και πρόσεξε καλά, σε προειδοποιώ, μην τον ξαναδώ εδώ μέσα, θα χρειαστούν 5 εκατό για να το μαζέψω! Σταμάτα, ρε παιδί μου, σταμάτα σου λέω για να σε χαστούκησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος όπως όλοι ξέρουμε είναι πάρα πολύ ψύχρεμος άνθρωπος, κάτι θα του πεις και τον φούρκισες. Τόλι! Τι! Άντε μου στο διάολο! Μαρίνα! Τι έγινε! Τι σου είπε, τι συνέβη? Τίποτα καλά, κάτι συννεφάκια. Τι συννεφάκια, χρυσό μου? Την τελευταία φορά που εμφανίστηκα τέτοια συννεφάκια, ο Νόα έφτιαξε την κυβωτό. Να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, Χριστό. Λοιπόν, να μου το θυμηθείς, αυτοί οι δυο το κάνουν επίτηδες για να σχολιάμαστε όλη την ώρα μαζί τους, κατάλαβες? Αυτή φταίει! Αυτός φταίει, δεν μου λες? Να τον πήγαινα σε κανένα ψυχαναλυτή. Μήπως του έχει μείνει κανένα παιδικό τραύμα που δεν έχει επουλωθεί, τι να πω. Όλοι, τι έγινε? Γιατί κόπηκε η συνέντευξη? Δεν κόπηκε, κύριε Νικηφόρε μου, τελείωσε, δεν είναι και για χόρταση. Τι έγινε, ρε Ντένι, πες μας και μια καλημέρα. Ρε στο διάλο, θα σου πω και καλημέρα. Άκου, καλημέρα, καλημέρα, Τόλι χρυσό μου. Συγγνώμη, έχω χάσει κάτι. Τι να χάσεις, Τόλι μου, τι να χάσεις? Υπερβόλες της Ντένις, δεν την ξέρεις? Τη έχει κολλήσει τώρα στο μυαλό ότι έχω κάτι εγώ με τη μικρή που φέραμε από τη σχολή για την καταστάτρια της Μαρίνας. Η Διάνα λέτε. Διάνα τι λένε? Ούτε που θυμάμαι το όνομά της. Άκου τώρα τι σκέφτει. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Δεν μου λες. Τι ήταν αυτό το άλλο? Ποιο καλέ? Αυτό το ξεκούδινο με τον Κωνσταντίνο που της πρότεινε την Αντιγόνη. Αντιγόνη, ποια Αντιγόνη? Την Αντιγόνη με τα ξάμορ. Ποια Αντιγόνη? Την Αντιγόνη εντάβρης του Σοφοκλέους. Τη πρότεινε ο Χαΐρευτο να την κάνει πρωταγωνίστρια, κατάλαβε! Και πού είναι το κακό? Απάνω σου το κακό, μωρή. Είναι σαν να σε βάλουν να δει τη Μενεγάκη στο Ηρώδιο. Α, δεν ξαναπατάω, Φλόρα μου. Πήγαμε με το Φώτη να δούμε τη Μαρινέλα που ήρθε η συνυφάδα μου από την Πετρομαγούλα. Πιάστηκε ο κόλο μου στι πέτρε. Να το πάλι, αυτή θα είναι. Λυσάξανε από το πρωί. Τι έκανε? Οι δημοσιογράφοι να του πάρουν, λέει, συνέντευξη. Του Ρεζίλη. Καταφωνή. Yeah. Καλώ τα παιδιά, καλώ τα παλικάρια. Δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Να τους φάσεις σύρε, αμένε. Γιατί εμένα μου έχουν ζαλίσει. Άντε μην πω ότι μου έχουν ζαλίσει. Και νηστεύω. Ποιοι καλή μου? Οι δημοσιογράφοι, καλέ μου. Να σε ευχαριστήσουν για το γέλιο που τους πρόσφερες πρωινιάτικα. Ρε ζήλη της επιδαύρου. Τα σου πρόσεχε για θα σφαχτούμε τώρα εδώ μέσα. Καμαρώστε τα ελληνικά του Μιχάλη Ιατρόπουλου. Κανένας άλλος πήρε? Α, ναι, πήρε ο Μπαμινιώτης. Θέλει, λέει, μια φωτογραφία σου να τη βάλει στο λεξικό. Στη λέξη ρεζίλης. Α, εσύ τώρα γιατί... Στην άναψα! Καλά... Μωρή, πώς το μιλάς έτσι, δεν φοβάσαι? Θα γριέψει καμιά μέρα κακομήρα μου και... Σιγά το σουγλάκο που θα δείρει τον Τάισον. Αυτή θα είναι πάλι, τώρα θα τους δείξω. Τώρα θα τους δείξω. Εγώ, ναι, πάμε. Γεια σας. Καλώ τη Ζήνα, το κορίτσι τη ζούγκλα. Τι κάνετε, κυρία Φλόρα μου? Τι να κάνουμε. Εδώ όλε οι κοπέλε σε περιμένουμε να αρχίσουμε την επίδειξη τάπερ. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνο είναι στο μπάνιο, κόβει τι φλέβε του με ασημόχαρτο. Πώ έκανε ο Ρουβά? Έτσι. Ποιο είναι? Η πορτιέρισα του Φάκτορη. Σου έχει λέει σήμερα έχει λουδάκι πάρτι που θέλει να παίξει την Ιφηγένεια. Τα σου. Επάνω και να ακούσουμε τη φωνή σου μόνο σε περίπτωση αποπληξίας, πράγμα που πολύ το εύχομαι. Ευχαριστώ. Α, κάτσετε, ε. Να μην μιλήσω ούτε όταν θα έρθει η Άντζελα Γιάννου για να παίξει την Κλυτεμνίστρα. Τα σου! Σε φοβηθήκαμε. Μαριάνθια Λεβουζάν. Γιατί να κλαις, μπεμπέκα, τι είναι αυτά που λες? Αξίζεις εσύ για 10 και ακόμα πιο πολλές. Λοιπόν, παλικάρι μου, τι έγινε? Άσε, ρε, τον, άσε, άσε. Τι έγινε τώρα, μην μου το πες και σαν την άλλη μπούκα στη Στρούγκα. Μην μιλάς για αυτήν, μην μου μιλάς για αυτήν. Θα τη σκότωνα, ε. Θα τη σκότωνα, αν δεν είχα κλειστοφοβία. Γιατί δεν υπάρχουν ανοιχτές φυλακές, θα τη σκότωνα. Καλά, παιδάκι, να σου πω. Δεν τη πρότεινε στην Αντιγόνη? Ναι,
Της την πρότεινα και την αρνήθηκε. Γιατί λέει της την έδωσα γιατί ήθελα να είμαι μαζί της. Γι' αυτό της την έδωσα. Άλλο αυτό! Καλά. Εγώ της την πρότεινα. Καλά, δεν προσπάθησε να της εξηγήσει. Ναι, προσπάθησε. Προσπάθησα να της εξηγήσω, αλλά ως συνήθως ξέπεσα στις συνηθισμένες ιδεότητες και. Και. Και τι και! Και μετά αποχωριστήκαμε. Να, για να σου πω, στο μεσοδιάστημα, ας πούμε, δεν συνέβη τίποτα στο σημείο εδώ. Στο μεσοδιάστημα, εντάξει, συνέβησαν κάποιες ακρότητες. Άνευ σημασίας. Όπως. Όπως ότι της έριξα μια ανάστροφη. Αλλά αυτή με εξόργησε και ξέπασε στο επίπεδο της. Μπράβο, αγόρι μου, ωραία τα καταφέρετε. Ναι, πάρε και το μέρος της τώρα. Πάρε και το μέρος της τώρα που μου κατέστρεψε τη ζωή. Που έγινε ένα νούμερο πανελληνίος που της πρόσφερα την Αντιγόνη και μου την πέταξε στα μούτρα. Που μέχρι και ο Παπινιώτης τη λέξη Ρεζίλης θα βάλει τη φωτογραφία μου. Αλλά μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ το όλοι. Τελείωσε. Εγώ δεν ξαναπέφτω τόσο χαμηλά. Δεν ξέρω. Στο υπόσχομαι. Μην τρελαίνεσαι, ρε, μην τρελαίνεσαι. Έτσι είναι η ζωή, κακομοίρη μου. 7 να πέφτεις, 8 να σηκώνεσαι. Άσε μας μόνο και εσύ τώρα με τα τσιτάτα σου, μου γίνεται όλοι εγώ. Εντάξει, αδερφέ. Είπαμε να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Μια και το έφερε η κακιά η ώρα, γιατί ήταν κακιά η ώρα. Τόλη μου που την αγαπήσαμε. Γιατί σε αγαπήσαμε, κυρία μου. Σε αγαπήσαμε. Αλλά εδώ πρόκειται για ένα κοριτσάκι ανεγκέφαλο που το μόνο πράγμα που έχει στο μυαλό της είναι εκτιμήσεις και κουραφέξαλα. Κουραφέξαλα που ούλιωσα για να είμαι ανταξιά του. Να που μου βγήκαν τα μάτια στο διάβασμα για να μην τρέπεται για μένα. Πού τα δω τις προσβολές με το κουτάλι και να έρχεται τώρα ο κύριος να μου λέει ότι θα μου δώσει το ρολάκι ρεγάλο για να με χάσει από κόμενα. Άκου κουραφέξαλα. Ναι, κουραφέξαλα. Και κάτσε, πιάσε μια μεριά με ζάλισες. Ούτε ο Αβραμόπουλος στις λαϊκές τέτοια κινητικότητα που με το ένα χέρι χαιρετάει το μανάβι, με το άλλο τη γυναίκα του ψερά και τα δύο πόδια είναι ήδη στο αυτοκίνητο. Αυτός πια δεν είναι δήμαρχος, ο τυραμόλας είναι. Κάτσε κάτω και πες μου. Την Αντιγόνη δεν θέλαμε. Ναι, αλλά όχι έτσι. Εγώ την Αντιγόνη την ήθελα, αλλά με την αξία μου. Μικρή μου, μάθε τη ζωή σου να παίρνει αυτό που σου δίνουνε, χωρίς να το κοσκινίζεις. Και ειδικά από ανθρώπους που ξέρεις ότι σ' αγαπάνε. Ρίξε το φούσκο επειδή μ' αγαπάει. Δηλαδή, αν δεν μ' αγαπούσε, θα με βρίσκατε στην ρεματιά της Χελιδονού σκαμμένη με τα βουντούγυρο τριγύρω. Σιγά, χρυσό μου, θα μου κάτσει το αντρακότ που φάγαμε την Ινέτα. Τέλος πάντων, κύριε Ντέν, μη το πολύ ζαλίζουμε το θέμα. Είπαμε για μένα ο κύριος Μαρκοράς τέρμα. Μήπως να το ξανασκεφτούμε, βρε παιδί μου. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Είπαμε για μένα η κυρία Κουντουράτου τέρμα. Είσαι πληγή και μαχαίρια. Είσαι ο φόνος στη δική μου την καρδιά. Είσαι πληγή. Χάλια μαύρα, κυρία Ντέμου. Χάλια μαύρα. Ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών τέτοια νέα. Δηλαδή, ακούει ο δικός σας Μαρίνα και γίνεται τελικά άνθρωπος. Και αυτή το ίδιο. Πάει τελείως, κυρία Ντέμου. Δεν θέλω να το ξαναδώ στα μάτια μου και άλλα τέτοια επαναστατικά. Αυτή, παιδί μου, είναι τρέλη και παλαβεί ο ένας για τον άλλο. Ναι, αλλά για να μας παλαβώσουν και εμάς. Μήπως να τα αφήναμε στην ησυχία τους το θεματάκι τους και να σχολιόμαστε και λίγο με τη ζωούλα μας. Μια ταινή Μαρκορά, χρυσό μου, δεν εγκαταλείπει ποτέ τα όπλα. Μπα, και τι κάνει δηλαδή. Βάζει να βγάλουν άλλη τα κάστανα από τη φωτιά. Help me a little. Πριν από λίγο μου τηλεφώνησε η Ιλιάνα που θέλει, λέει, να βγάλει το θέμα ζωντανό σε μια κοινή συνέντευξη και τον δύο. Έτσι θα τους φέρουμε ενώπιο σε ενώπιο. Λέτε τώρα να το δεχτούν αυτό. Θα το προσπαθήσουμε. Τώρα που θα κατέβει η Λιάννα από πάνω, είναι στο μιχέσο, θα πιάσουμε πρώτα τη μικρή. Εντάξει, με τη μικρή πες την πιάνουμε, την κοροϊδεύουμε, εντάξει, διότι δεν είναι και με το μικρό. Δεν έχει εμάς την καρδιά. Κοίτα, κοίτα τι πως κάνει. Έλα καλά δεις. Έλα ρε. Κοίτα το Fox Terrier. Εντάξει, κυρά μου, το καταλάβαμε. Είσαστε στις μέρες σας. Άντε τώρα μέσα στα βρακιά σου. Σε ο φόνος στη δική μου την καρδιά. Είσαι πληγή και δεν μπορώ. Κάνει για σένα άλλο δεν έμορα εγώ. Πάντως τα κέφια της τη βλέπω σήμερα. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Ντένι μου. Ούτε τον εαυτό της δεν μπορεί να κοροϊδέψει. Δεν το βλέπετε ότι το παίζει. Λες. Μα και ο τελευταίος βλάκας επιτυχής μπορεί να καταλάβει ότι το παίζει και μάλιστα κακά. Άρε Μαρινάκη. Έφυγες από το λάμπι και μου είσαι με στα κέφια. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω, δεν υπολόγισα κάποιον. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαντάμ Ντένι. Καλημέρα, χρυσό μου, πάλι εδώ. Τι να κάνουμε, Μαντάμ Ντένι, τι να κάνουμε. Το δικό της το μαράζι θα με φάει. Άι, χαμένη η ζωή σου τώρα πάει. Ρε λάμπι μου, βρε καλέ μου άνθρωπε, αφού δεν σε γουστάρουμε άλλο, το είπαμε, γιατί μας πρίζεις. Τελευταία φορά, βάλε και εσύ το λιναχεράκι. Αχ. Τι πάει το βράδυ, πόρτα και πετάγομαι. Να κρύψει την κόμενα στην τουλάπα, μη σας πιάσει ο άντρας ο καπετάνιος. Όχι, γουναράσι. Πετάγομαι και λέω, λένε να είναι αυτή. Και ποιος είναι, ρε. Μην είναι το ράντζι.
Αχ, αχ, μην με συγχωρείς για το τσεκάρισμα, αλλά μας έχουν ζαλίσει τα μέσα ενημέρωσης. Μίνα! Αγάπη μου! Μωρό! Αγάπη μου! Τι! Σε κάνω καλή, τι πάθος κι αυτό! Έτσι, είναι να μην ξυπνήσει εμένα το πάθος μέσα μου, έτσι και μου ξυπνήσει. Ένα λεπτό, τι πας να κάνεις, σε ρωτάω. Δεν έχω πια εγωισμό, τον πονάω. Τα λέει, πάω στο καμαρίνι να αλλάξω. Καλημέρα, κυρία Ντένι. Καλημέρα, Χρυσάκη. Α, εδώ, εσένα να πείτε, σε πρόσεξα. Ένα λεπτό, να σε δω και μετά φεύγω. Ένα λεπτό όμως, στο καμαρίνι. Να μην μας ενοχλήσει κανείς. Θα είμαστε απασχολημένοι. Τελικά, κυρία Ντένι μου, η δυστυχία του Μαλάκα είναι ότι το ξέρουν όλοι ότι είναι εκτός από αυτόν. Καλημέρα, κορίτσια. Λιάννα, χρυσό μου, τι έκπληξη ήταν αυτή. Καλή παλάβωση. Προηγουμένως δεν μιλούσαμε. Α, να είδες, δεν. Δεν μιλάτε τώρα τι έγινε με τη μικρή της. Μιλήσατε, θα έρθει στην εκπομπή. Όχι, σκέφτηκα μήπως θα ήταν καλύτερα να... Κατάλαβα. Να της μιλήσω εγώ. Λοιπόν, πάμε, στοίχημα θα μας δυσκολέψει. Όχι, μωρέ, εντάξει, καλό παιδί. Μωρέ, καλό παιδί, είναι ελληνικά, καταλαβαίνει ή θα πιάσουμε Κάιρο. Μα δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει, να είναι εκεί, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, για να μιλάς ελληνικά θα έχεις τον Κωνσταντίνο. Καλό μουλάρι κι αυτός. Όχι και μουλάρι, καλό παιδί ο Κωνσταντίνος. Να σε μας χρυσό μου, καλό παιδί. Δεν ξέρεις τι έχω τραβήξει εγώ από δάφτωνα, γι' αυτό θα λες αυτά. Μη με βλέπεις έτσι ακμαία. Μέσα μου ρώταμε πως είμαι. Λοιπόν, εγώ τα αφήνω τα κορίτσια μου. Θα τα πούμε το βράδυ. Γεια σας. Γεια. Καλά το βλέπω στα κέφια του. Καλά δεν του πεις τίποτα. Και ποιο καλέ. Που είπε στην Τζούλα να παίξει την Αντιγόνη. Α, σιγά ρε Φλόρα, διαφημιστικό κόλπο ήτανε. Κόλπο, Ναι, ναι, μου τα είπε. Μια ιδέα του Πέτρου. Ήτανε για να λειτουργήσει διαφημιστικά το όνομα της Κουντουρά του. Ναι. Ναι, φυσικά. Πολλοί σκηνοθέτες σου λέει το κάνουν αυτό. Ψήνουν διάφορα ψώνια επώνυμα, ναι. Να καλή ώρα. Η Τσούλα. Ναι. Και τα βάζω απ' έξω ταινίες σε θεατρικά έργα για να γίνει ντόρος. Βγαίνω μετά να κάτι δημοσιεύματα στον τύπο που αλλιώς θα μπαίνανε τόσα δίπλα στις κηδείες στα ερωτικά μασάζ και κάνουν τη δουλειά τους. Για να μην σου πω ότι τσιμπάνε και μια επιχορήγηση. Έτσι, Βέβαια. Άσε που ο Κωνσταντίνος ήταν σίγουρος ότι η κυρία Κουντουρά του. Κυρία. Κυρία και αυτή τέλος πάντων θα του λέγε όχι. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί τα είπαμε, Βρελάμπη. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ίσως και να μας πονάει αυτό. Μα δεν γίνεται, ρε Μαρινάκη. Έτσι στον πάνω δεν χωρίζει ο κόσμος. Μωρέ, ο κόσμος χωρίζει και πιο γρήγορα. Άκουμε που σου λέω. Και τι κάνω εγώ τώρα. Υπομονή. Υπομονή και ο πανταμάτορ χρόνος θα τα γιατρέψει όλα. Αυτές οι μπουρδομαλακίες σου μας φάγανε. Λάμπη. Πάρ' το απόφαση. Η Μαρίνα που ήξερες δεν υπάρχει πια. Έφυγε, χάθηκε, πέθανε. Εμείς οι δύο είμαστε δύο κόσμοι που δεν μπορούν να συναντηθούν πουθενά. Να δώσουμε ραντεβού κάπου έξω. Είδες. Δεν επικοινωνούμε πλέον. Γι' αυτό σου λέω. Ας μείνουμε δύο φίλοι, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Ρε Μαρινάκη. Αχ, Λάμπη, γλυκέ μου, Λάμπη. Γλυκό πουλί της νιώτης μου το άλλο βρεζόν. Τουλάχιστον να το κάνουμε ωραία και πού. Α, εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα. Φιλικά, ρε Μαρινάκη. Τώρα πρέπει να πάω στην εκπομπή. Αντίο, μικρέ μου φίλε. Μπα και μου κάνει νάζια. Σιγά να μην σου κάνει νάζια. Συμφέρον τη είναι να έρθει στην εκπομπή σου. Δεν είμαι εγώ, το ξέρω. Αυτή μπορεί να το καταλάβει. Βαγγέλη! Σκάστε, έρχεται, παιδιά. Α, Μαρίνα, χρυσό μου, να σου συστήσω τη φίλη μας τη Λιάννα. Μα γνωριζόμαστε, τι κάνετε. Τι κάνεις, χρυσό μου, καλά είσαι. Όταν με ξεσκίζετε στην εκπομπή, σας καλά είμαι. Όχι και σε ξεσκίζει, χρυσό μου. Αν η Λιάννα λέει κάτι, από αγάπη το λέει για να διορθώνεσαι. Γιατί εγώ σ' αγαπάω, βρεχάζω. Και από αυτό θα θέλαμε να σου προτείνω με μίλα, χρυσό μου. Κοίτα, κοίτα να δει. Μετά τα νούμερα που χτύπησε η περί Αντιγόνης εκπομπή, εγώ λέω να ξανάρθει στο στούντιο και έτσι σαν σε μεταξύ μας να κάνουμε κουβεντούλα. Αφήστε καλύτερα, μια άλλη φορά. Γιατί θα το ξαναπροτείνουνε? Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Θα είναι και ο δάσκαλος. Και πάλι καλημέρα σας. Κοίτα πείσματο ξεσκέπαστο. Αφήστε την αυτήν, θα την αναλάβω εγώ με τον άλλον τι γίνεται. Αφήστε τον αυτό, θα τον αναλάβω εγώ. Αποκλείεται να μου αρνηθεί. Αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται! Σταμάτα, βρε, αγόρι μου! Ξεγοφιάστηκα η γυναίκα. Πού! Σταμάτα, σταμάτα να τρέξει πια. Κοίτα, με χτυπάει και η καινούρια πάντα στο παίδι. Πού, πού, καμουγλικιά σου, είπα, δεν το συζητάω. Για άσε με να πάω σπιτάκι μου, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Βρε, αγόρι μου. Γιατί, καλή μου γυναίκα, θες να με κάνεις να αλλάξω πατρίδα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για σένα. Πού! Κωνσταντίνε! Λιάννα! Τι κάνεις, βρε αγόρι μου! Λιάννα, χρυσά μου, εσύ είσαι! Κρίτη έκπληξη είναι αυτή! Ναι, βρε Λιάννα μου, μη τις τα κάνεις αυτά έτσι απότομα και μας πάθηκε τίποτα! Έλα, μωρέ Κωνσταντίνε, τώρα με ξέρεις εμένα, πήγε! Είδα στούντιο και μπήκα! Τυχαία! Απολύτως! Εντελώς τυχαία, έντελη! Μπορεί, τυχαία, ξέρω εγώ, ρώτα το κορίτσι! Έλα, μωρέ Κωνσταντίνε, τώρα με ξέρεις! Είδα στούντιο, είπα εδώ μεσημεράκι. Είναι να έρθω να πούμε και καμιά μαλακία για τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο. Κοίταξε, Λιάννα μου, επειδή είμαι γιος της Ντένης, δεν σημαίνει ότι είμαι και μαλάκας. Σου κάνει
Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Γι' αυτό, για να μην σας κουράζω, σας δηλώνω ότι δεν πρόκειται να έρθω στην εκπομπή. Άκου τώρα, κόψ' τις μαλακίες, έτσι. Νόμιζα ότι με εκτιμάς. Ό,τι σε εκτιμάς, σε εκτιμάω. Και εμένα. Άλλο αυτό. Και εσένα. Και την εκπομπή μου. Και την εκπομπή σου, αυτό να λέγεται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι το σωστό timing. Τι ακούω μεσημεριάτικα, Ρούφιαν. Τι timing, λέει, μωρέ. Τι timing, μωρέ, Κωνσταντίνε. Για πες μας τι timing εννοείς. Τι timing, timing. Μα δεν ξέρεις το τι timing. Τι είναι, όχι, για πες μας. Timing, το timing. Ναι, για πες, τον ακούς. 7 χρόνια πλήρωμα. Λονδίνο, ούτε το timing δεν έμαθε. Μπουμπού! Μπουμπούτσα και γριάγκαθα. Λοιπόν, Λιάννα μου, για να μην το κουράζουμε πολύ και έχει να ξυπνήσει και νωρίς, άστο. Τώρα, αν θες να πούμε καμιά μαλακία για τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο να περάσει το μεσημέρι μας, πολύ ευχαρίστως. Μαύρη αγόρι μου, για σκέψου, η Λιάννα και εσύ, τι συζήτηση επιπέδου. Με την κυρία Κουτουράτου να το κάνει το επίπεδο σανσέρ κάθε φορά που την καβώνει η μπουκλα στο μάτι. Δεν αφήστε εδώ τώρα και οι δυο. Μπουμπού, εδώ εγώ το βουλώνω. Όχι και το βουλώνεις, χρυσά μου, όχι και το βουλώνεις. Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου τόσο καιρό. Μπουμπού! Που έχει μείνει αυτό από παλιά, ε. Λιάννα! Ακού να δεις, αγόρι μου, αρκετά, έτσι. Τέρμα οι μαλακίες. Λιάννα, όχι μαλακίες, κράτα το επίπεδο. Άσε με κι εσύ τώρα, ώρα που βρήκες, λοιπόν, άκου να δεις. Ποιος τη λογαριάζει τη χαζή. Θα έρθει στην εκπομπή, θα το βαστίξουμε εμείς το ίδιο το επίπεδο. Οι δυο μας θα παίξουμε μπάλα, ρε φίλε. Ποιος τη λογαριάζει. Αποκλείεται, σας λέω αυτό, να το ξεχάσετε. Να το ξεχάσουμε, είδατε που σας τα έλεγα εγώ. Πες μου, βρε Ντένι μου, γιατί εσχάτος έχει αρχίσει και μου τη δίνει το σπλάχνο σου. Ξέρω εγώ, βρε χρυσό μου, δύσκολο παιδί. Ρε Λιάννα, μήπως φταίει που στα 9 του δούδινα κομφλέξ με τεκίλα για να ζωντανέψει λίγο. Τι να πω. Στον Ντένι μου, Και τώρα, κοριτσάρες, τι κάνουμε. Τι κάνουμε, ξέρω εγώ τι κάνουμε. Εδώ που τα λέμε, σε μια μέρα ούτε ο Μουσολίνη δεν έχει φάει δυο όχι στη μάπα όπως τα έφαγα εγώ από αυτούς τους δύο. Τίποτα, τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να τους βγάλουμε από κοινού στην εκπομπή είναι να τους εξαναγκάσουμε. Ποιος απλοφορεί εκτός από μένα. Ο Γκλέτσος. Θα πάρω τον Γκλέτσο. Όχι, όχι, ας το θέλω κάτι πιο άγριο. Και ας επιβαρύνουμε λιγάκι το κάρμα μας. Μόνο, Ντένι μου, κάνε μου μια χάρη. Επιβάρυνε το δικό σου το κάρμα όσο θέλεις. Το δικό μου να αφήσεις ήσυχο. Έχω τέτοιο χρεωστικό που καταστράφηκα. Ας το κάρμα μου ήσυχο. Δεν έχω βγάλει και το καινούργιο τεύχος του Νέμεσης. Καλά, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μερικά τηλεφωνήματα θα κάνω στους φίλους μου. Στα μου μου, ε. Στα μου μου, ε. Τι ετοιμάζεις πάλι, μωρή σατάνο. Τίποτα το σπουδαίο. Απλώς οι αυριανές φυλάδες θα πουλήσουν λίγο παραπάνω. Καιρός τους ήταν άλλωστε. Πάθαμε, τι πάθαμε! Καλώς τη μίσωστε ο πόρος, 98. Α, η χάσω, μωρή Ντάνα. Μπουμπού! Ξέρεις, μωρή, τη σε γλιτώνει από τα χέρια μου, ότι όποτε σε βλέπω, θυμάμαι αυτό που λέγαμε στο σχολείο, ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα. Μην τα χάσαν και εμένα, και εκείνα δεν πονούν. Ώστε έτσι περνούσατε την ώρα σε στο κρυφό σχολείο. Όχι, μωρή, στα διαλύματα σε παίρναμε μάτι με τον Αλή Πασά. Μήπως να παίρνατε τα κουβαδάκια σας και να πηγαίνατε λίγο στο πάρκο, γιατί μου ήρθε και ένας πονοκέφαλος. Κωνσταντίνε, αγόρι μου, δυσάρεστο καθήκον έφερα τη μανούλα στο σπιτικό σου. Τι έπαθες πάλι, μου. Εσύ θα πάθεις ψυχή μου, ορίστε. Διάβασε. Έξαλλη είμαι. Έξαλλη. Εκτός αυτού. Για να ακριβολογήσω. Πρωί-πρωί τηλεφώνησα στον Λικουρέζο να βάλει μπροστά τα ένδικα μέσα. Πλακώθηκα και με τη ζωήτσα που μου είπε να κάνω το μαλάκα. Έγινε γιαγιά, βλέπεις. Αυτή και ηρέμησε. Αλλά θα τους κανονίσω εγώ. Εκατομμύρια θα τους πάρουμε για διαρροή ψευδών ειδήσεων που θίγουν την υπόλοιψη του καλλιτέχνη. Ώστε έτσι, θέλουν πόλεμο. Ναι, αγόρι μου, πόλεμο. Και χρησιμοποιούν χημικά όπλα ενάντια σε κάθε συνθήκη Γενέβης, Λοζάνης και Στοκχόλμης. Ηρέμησε, μωρή, ηρέμησε και δεν διανυκτερεύει ο κόκκινος μήλος. Όχι, δεν θα ηρεμήσω αν δεν καταστρέψω αυτό που πήγε να τα βάλει με το παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, βρε Ντένι, δεν ήρθε εδώ και η συντέλεια του κόσμου. Τι λες, χρυσέ μου! Εδώ μας παραβιάζουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Εδώ για λιγότερες παραβιάσεις δεν δεχτήκανε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπουμπού. Παιδί μου. Συγγνώμη που θα στο ξαναπώ, αλλά είσαι τρελή. Υποφέρεις από τρέλα, καλή μου γυναίκα. Μάλιασε η γλώσσα μου να της το λέω. Δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Τι λες, μωρή, σοβρακοκυλώτα που θα με πεις εσύ τρελή. Μπουμπού, λατρεία μου. Άστο, άστο καλύτερα.
Θα το τακτοποιήσω εγώ. Τι θα πει, θα το τακτοποιήσεις εσύ, τι ξέρεις εσύ από ανθρώπους του τύπου. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Μη σας νοιάζει κι εγώ, δεν μασάω από κάτι τέτοια. Το μόνο που θέλω να ξέρω είναι ποιος θα ξεκίνησε όλα αυτά για να κόψω μερικούς κόλους. Να κόψεις, κορίτσι μου, να κόψεις. Αλλά σε θα το αναλάβω εγώ. Αρκετά προβλήματα έχεις από μόνη σου. Ακούσε εκεί τους αλήτες, να θέλουν το σώμα τι μου επί πίνακι. Μαρίνα, χρυσό μου, μήπως να τα ξανάφτιαχνες με τον Κωνσταντίνο, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, τα ελληνικά σου άρχισαν πάλι να γέρνουν προς τη θάλασσα. Ποτέ των ποτών. Η Μαρίνα αλλάζει ρότα. Όσο για τον κύριο Μαρκορά, πέθανε. Πέθανε, πώς πέθανε. Μάλιστα, πέθανε. Αχ, αγόρι μου, η Μαρίνα ποτέ δεν πεθαίνει. Αρκετά άφησε αυτή την ιστορία να με πάει πίσω. Και τι θα κάνεις, δηλαδή. Καταρχάς, θα επιστρέψω δρυμύτερο στο εργαστήριο μου, γιατί πολύ τα παραμέλησαν τα παιδιά. Και θα προετοιμαστώ για μια παράσταση της Ηλέκτρας. Θα κάνω πιο γλαμουράτο το πρωινάδικο, γιατί πολύ κεφάλι σήκωσε η λάσπα, και μετά θα προετοιμαστώ για ένα μεγάλο σαββατιάτικο σόου. Θα προσπαθήσω να ανακαλύψω και να προωθήσω νέα ταλέντα. Θα υποκύψω στις πίεσεις του Καρατζά και τελικά θα βγάλω δίσκο. Θα πω ναι στο Σπανουδάκι που ετοιμάζει ένα δίσκο για το Φίλιππο της Μακεδονίας και με θέλει για επαγγελία. Με τι νομίζεις. Επίσης θα ξεκαθαρίσω με τη Μίνα. Αρκετά την έπληξα και δεν φταίει σε τίποτα. Επίσης θα ξεκαθαρίσω με το Λάμπι. Αρκετά με έπληξε και δεν φταίει σε τίποτα. Και τέλος θα ξεκινήσω γυμναστική. Διότι όπως είπαν οι αρχαίοι, νους υγιής εν σώματι υγιή. Και τέλος θα ξεκινήσω γυμναστική, διότι όπως είπε και ο Τόλης, τα γυμναστήρια συχνάζουν τα καλύτερα τα κοινά. Στα γυμναστική ολημερής, αφού η Νταρίλη και η Άσμπη τη κόψαν για την καλημέρα. Την έχει φοβηθεί το μάτι του. Σου λέει: μια δουλειά ξέρουμε να κάνουμε κι εμείς, θα μας τη φάει η καρδιά. Τι να πω, μπορεί και να τη βοηθήσει. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Ντένου, να τη βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει ο τετρακέφαλος να διώξει τον Ταλκά. Σωστά. Ο δικός μου τι κάνει. Εκτός από τετρακέφαλους, εργασιακή θεραπεία. Το ξαναλέω, ότι ξέρατε, να το ξεχάσετε. Διότι η πρόκληση του 2000 μας θέλει δυνατούς, ανταγωνιστικούς και μάχημους, ώστε στην Ενωμένη Ευρώπη να παίξουμε κυρίαρχα τον πολιτιστικό μας ρόλο. Δουλειά, δουλειά, δουλειά που θα έλεγε και ο Λένης. Και έχω 8 λόγους, ώστε να κάνω αυτή τη σχολή πρότυπο. Εσάς. Δεν μου λες, μωρή, αυτός. Ήταν από την αρχή Πασόκ που ήρθε με το χάμο ή του δώσανε καμιά επιχορήγηση τώρα τελευταία. Στόχος της νέας σχολής είναι η πλήρης ανανέωση εκβάθρων. Και ό,τι ξέρατε, να το ξεχάσετε. Το τηλέφωνο του Κιμούλη, το έχεις έφτιαρο. Καταρχήν, η Αντιγόνη, τέλος. Και πού έχω που είχα βάλει πούλμα να δούμε τη Μαρίνα στην επίδαυρο. Εσύ! Το βούλωσα. Δηλαδή τώρα και να καταλάβω. Όταν λέμε η Αντιγόνη, τέλος, και ο αίμονας τέλος. Όχι, κύριε, το παίξω. Και σας το πάω. Μην παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους. Αλλά κύριε, να την κοιτάω. Τόσες πρόβες, τόσα όνειρα χαμένα. Χαμένα, χαμένα. Έλα, έλα, Καραγιώζηδες. Τα κρύα που ξοδεύουν. Έλα, είπα.
να τελειώνω. Θα επανέλθουν οι τάξη και οι κανόνες στη σχολή. Για το κυριότερο! Θα κρατούνται πλέον απουσίες. Για όλους όμως, μαθητές και καθηγητές. Μιλάς και εσύ, βρε Διάνα μου, για απουσίες που ξεχυμόνιασες στη Βουκουρεστίου με το μπλουζάκι μόνο για μέλι. Αβά! Τι να κάνεις, αγάπη μου. Μόνο στο Κολωνάκι μαθαίνονται τα ευχάριστα νέα. Όπως για παράδειγμα εκείνο το επεισόδιο στο Ενδελφής, όπου πλακώθηκες, λέει, με έναν τύπο για να του δώσεις με το ζόρι αυτόγραφο. Ναι, αλλά τελικά το πήρε. Έτσι τον κυνηγάνε. Νέες μόδες άρχισε η γυμναστική. Ποιος? Ο Κωνσταντίνος. Που η μόνη γυμναστική που έκανε ήταν να ρουφάει τα στομάχια του στην παραλία όταν περνούσε καμιά τσουλάρα. Ναι, την κυραμίνα πώς τα κουτσοπάνε. Καλά δείχνουν, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με αυτό τον αψυχολόγητο. Αλλά έτσι ήταν μωρά από μικρός. Ή που θα καθόταν στη γωνιά του σαν το πετραδάκι, ή που θα τρέχανε όλα τα σώματα ασφαλείας να τον μαζεύουν που τόσταγε. Μέχρι και στη σπηλιά του Λίστα Κουνταβέλη κρύφτηκε. Εκεί μωρή δεν λένε πως όποιος μπήκε δεν βγήκε. Μόνο αυτός. Την τύχη μου ήταν να βγει. Και με τη δουλειά του τι κάνει. Α, άλλο πάλι αυτό. Τα έχει τρελάνει τα παιδιά στις πρόβες και στις εργασίες. Μισά έχουν μείνει. Αφού είναι φανταστής, μωρή. Προχτές ήρθε μια επιτροπή σωτηρίας από τη σχολή και με παρακαλέσαν να του μιλήσω. Πίκρα! Ειδικά αυτός ο Φώτης δεν άντεξε το παιδί και έπηξε τα κλάματα. Έφτασα να του διηγηθώ την ιστορία της ζωής μου, μωρή, για να καταλάβει ότι υπάρχουν και χειρότερα. Καλά δεν κουράζεται με τόσο χοροπίδημα. Μα έχει αντοχές αυτός, όπως όλες οι αρκούδες. Αφού να φανταστείς, μωρή, έβγαλε προχτές τον Τίτο προς νερού του και τον έφερε μετά από 2 ώρες στα χέρια. Του έκανε ανάβαση, λέει, στο λυκαβιτό γιατί του φάνηκε πως είχε μπαταλέψει. Τάφτισε το ζωντανό. 3 κιλά λιγότερο τον ζήγησα. Μόνο η γλώσσα του μείνει από βάρος. Κοίτα τη μικρή Ολλανδέζα. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Πώς πάνε οι τετρακέφαλοι? Πολύ καλά, σε ευχαριστούμε. Τι θες? Ξαναχτύπησαν, αγόρι μου, ξαναχτύπησαν. Πάει! Λίγο το γλίτωσε τον κεφαλικό. Καλημέρα, κορίτσια, τι κάνετε? Αχ, Θεέ μου, τι ήταν αυτό πάλι σήμερα? Η πρόταση του κυρίου Μαρκοράς στην κυρία Κουντουράτου απλά επιβεβαίωσε τις φήμες που θέλανε τον έγκυρο θεατράνθρωπο να σχετίζεται ερωτικά με την τηλεοπτική στάρ. Άκου να σχετίζεται με την τηλεοπτική στάρ. Μα πώς τους ήρθε πάλι αυτό? Έλατε, πώς τους ήρθε? Εσύ να σχετίζεσαι ερωτικά με τη Μαρίνα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Εδώ ακού. Άνθρωποι του περιβάλλοντος του Μαρκορά μιλάνε για απόλυτη ομοιρία του συμπαθούς καθηγητού από την Ξανθιά Καλονή για να την επιβάλλει στο χώρο. Τουλάχιστον σε λένε συμπαθούς. Ήθελα να ξέρω ποιος παλιόπουστα θα δίνει. Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Παλιόπουστας! Μόνο τέτοιος θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά έννοια του δεν θα πέσει στα χέρια μου αχρίως. Καλέ, για κοίτα κι αυτό. Τι μαγειρεύουν τον επόμενο χειμώνα τα 2 πιτσουνάκια του θεάματος? Άκου, μαγειρεύουν. Αμάν, το φαΐ. Αλήθεια, τι καλοφτιάχνει σήμερα? Φάβα. Να βάλουμε και κάτι υγιεινό στο στόμα μας. Μια φιλική συμβουλή, Φλωράς. Να αποφεύγεις τις υγιεινές τροφές στην ηλικία σου. Σου χρειάζονται όσα συντηρητικά μπορείς να βρεις. Έχω ακούσει να λένε ότι οι μούμιες, όταν μείνουν ένα διάστημα μακριά από συντηρητικά, αρχίζουν και βρωμάνε. Ντένι, τι να κάνω? Δεν ξέρω, αγόρι μου, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Πρέπει να αντιδράσεις. Και δέχτηκε τελικά να βγεις στην εκπομπή? Όχι ακριβώς, αλλά κοντά είμαστε. Έχει αρχίσει να ερεθίζεται η δική σου. Τι κάνει? Τι να κάνει, κυρία Ντένι μου, τι να κάνει? Μας έχει ψοφήσει στη δουλειά. Ανάθεμα την ώρα που δεν πήγα στη ρούλα να βγάζα και τζάπα λεφτά. Θα είχα και το Στέφανο από πάνω μου, Γιουσουφάκι θα με είχαν. Απόστολε! Μη μηδείς. Τι να μη μηδήσω, κυρία Ντένι μου, τι να μη μηδήσω. Εδώ σας λέω, μας έχει πεθάνει. Εμένα δηλαδή, διότι όλοι οι άλλοι παρετήθηκαν. Τους έβαζε τους ανθρώπους και δούλευαν μέχρι τις 10 το βράδυ, σταμάταγε αυτή το απόγευμα λίγο να κάνει τη γυμναστική της και έπειτα γύρναγε για να ελέγξει τους υπηκόους της, η Βικτωρία. Λες από τίποτα του Νικηφόρο, αλλά ξέχασα, δεν του μιλάω. Τι να του πείτε, κυρία Ντένι μου, τι να του πείτε. Εδώ σας λέω, κανονίζει μόνη της μέχρι και τις διαφημίσεις. Εκτός από τα μαύρα. Εκτός από τα μαύρα. Τι να πω, είχα ακούσει ότι η εργασιοθεραπεία κάνει καλό στον έρωτα, αλλά όχι μέχρι εκεί. Αφήστε πια τους καλεσμένους που τους περνάει όλους από κόσκινο. Φωνάζει 15 για να βγάλει τελικά 2 στην εκπομπή. Για να καταλάβετε, οι μισοί τραγουδιστές τη βρίζουν πλέον από πίστας. Τουλάχιστον φέρνει καλό κόσμο. Τον καλύτερο, αυτό είναι αλήθεια. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλας μου οι πόρτες. Βγάλω όλα τα ρούχα σου εκτός, εκτός από τις μπότες. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλας μου οι πόρτες. Εκτός από τις μπότες.
αγαπάς με λιώνει. Κι ο ερωτάς σου όταν σε αγγίζω μεγαλώνει. Μπορείς να μου πεις γιατί την βάλεις εδώ πέρα αυτή? Γιατί όπως παρατηρείτε αρέσει. Πάει, θα τη σκοτώσω. Θα την καλέσω στο γραφείο μου και θα της προσφέρω καυστική ποτάσα. Ποιος θα με κατηγορήσει, κανείς? Τι να κάνουμε, κύριε Νικηφόρη μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάθε ζωντανό μαγκαζίνο πρέπει να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Θα μάθεις, όταν κάποτε έρθεις στη θέση μου, πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προσαρμόζονται στην πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα προσαρμόζεται στις ανάγκες του Σκάι. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλας μου οι πόρτες, βγάλω όλα τα ρούχα σου εκτός, εκτός από τις μπότες. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλας μου οι πόρτες. Ήσουν υπέροχη. Αυτό είναι το σκάνδαλο από το τελευταίο σου δίσκο. Ο πρώτος μου είναι. Διότι άλλο πρώτος δίσκος και άλλο Γιώργος Σίσκος. Να σε πάει τώρα. Έτσι τώρα, εσύ που είσαι σεξ σύμβολ, σε ενοχλεί? Αντιθέτως και καθέτως, μη σου πω αν υπερθέτως, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που φέρνω χαρά στους άντρες. Σε βρίσκω πάρα πολύ σεξι και σούπερ. Να σου πω. Τώρα. Ο Ντοστογεύσκι έλεγε ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Εσύ τι λες από αυτού? Αν είναι έτσι, Μαρίνα μου, εμείς οι δυο είμαστε οι μελλοντικοί μεσσίες του κόσμου. Διότι άλλο Ντοστογεύσκι και άλλο Μίσραξεύσκι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μπράβο! Να σου πω, τραγουδάκι μου, θα μου πεις άλλο ένα τραγουδάκι. Βεβαίως, γιατί να μην πω. Πώς το λένε? Θα πω το σκανδαλίζομαι. Ναι, στο καλό, κύριε Νικηφόρη μου, στο καλό. Πολύ. Ναι. Θα ήθελα, όχι ότι εγώ βέβαια, όχι, αλλά ένας, και μην το παρεξηγήσεις, ένας φίλος μου παρακάλεσε, εάν έχω κανέναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης, να τον στείλω μέχρι το φαρμακείο να του πάρει, γιατί ο ίδιος ντρέπεται, λέει, να του πάρει κάτι χάπια που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία, να δεις πώς τα λένε, να δεις... Βίξ! Όχι, όχι. Βιοποράν. Όχι, ρε παιδί μου. Διακάλ. Όχι, όχι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, κάτι που αρχίζει από βήτα. Τα Viagra, λέτε. Σώπα, ρε παιδάκι μου, σώπα, θα με κάψεις. Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, και επειδή εγώ σου είπα, δεν πρόκειται για μένα, για ένα φίλο μου πρόκειται. Άλλον άνθρωπο εμπιστοσύνης εκτός από σένα δεν έχω. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να σου δώσω ένα πεντοχίλιαρο και να πάω να μου πάρεις 2-3 κουτιά. Κύριε Νικηφόρε μου, με ένα πεντοχίλιαρο το πολύ να πάρω ένα. Ωραία, πάρε ένα κουτί. Για αρχή καλά είναι. Όχι, δεν καταλάβατε, όχι ένα κουτί, ένα χαπάκι. Μπαμ και τάλιρο πάνω από αυτά. Α τους απατεώνες. Α τους κλέφτες. Α τους εκμεταλλευτές του ανθρώπινου τόνου. Άκου μπαμ και τάλιρο. Και δεν μου λες. Πόσα μπαμ κάνεις με το ένα χαπάκι? Και 6 να σας πω. 6, ε. Μωρέ, δεν πάει στο διάλο. Πάρε εδώ μία πενιντάρα να έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μήπως έχει αντίρρηση ο φίλος σας? Στο πακαημένε τώρα που θα έχει αντίρρηση. Καλημέρα, Τόνι, χρυσό μου. Γεια σου, Ντένι Βαζέλα. Στον Νικηφόρο έλα. Κύριε Κασιμάτη, σας έχει πει κανείς πόσο γελίες είναι αυτές οι επιδείξεις παλιμπεδισμού? Άλλο παλιμπεδισμός κι άλλο ο άντρας ο σωστός. Ha ha ha.
Τι σου έλεγε, γιατί σου έδωσε λεφτά. Λεφτά, κάτι για τη δουλειά. Το λιάστασα πια και λέγε. Μην επιμένετε. Αφού ξέρεις ότι εγώ θα επιμείνω και εσύ θα μου πεις, γιατί κουράζεσαι άδικα. Να κοιτάξτε, μου έδωσε λεφτά για να το αγοράσω Viagra για ένα φίλο του. Α, μου θέλει και Viagra, ο Greek Hot Lover. Αλλά ένιω και θα στον κανονίσω εγώ. Κυρία Ντένι μου, σας παρακαλώ, μην μείνω χωρίς δουλειά. Να ακού Viagra, που μέχρι χτες νόμιζε ότι το καμασούτρα είναι θεραπεία για χοληστερίνη και σήμερα του άνοιξε η όρεξη. Και μου θέλει κοντοσούβλι. Κυρία Ντένι μου, σας παρακαλώ, μην του πείτε ότι σας το είπα. Άκου. Εσύ θα πας να αγοράσεις τα Viagra. Θα βγάλεις από μέσα τα χάπια και θα βάλεις μέσα στο κουτί κάτι άλλα χάπια που θα σου δώσω εγώ. Υπνοσεντόθωρο τα λένε. Α, η Πέπη. Καλολίζομαι, μην με χιαγγίζομαι. Αλήθεια, βρε Τόλι, τι γίνεται με τα παιδιά? Τι να γίνεται, κυρία Ντένι μου, και οι δύο περίφημα. Έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, έχουν ξαναβρει το κέφι τους, κάνουν σχέδια για το μέλλον. Ρε, κυρία Ντένι μου, λέτε να ήταν ένα καπρίτσο και τον δυο τους και εμείς να στενοχωριόμαστε άδικα. Βρε, λε. Ναι. Τι θες, παιδί μου? Τόλι, δεν έρχεσαι λίγο από εδώ να μου κάνεις παρέα? Γιατί, τι έγινε? Τι να γίνει, μωρέ, ναι. Βλέπω εδώ το μια αγάπη γεννιέται, κύριε. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Ωραία ταινία. Το είχαμε δει μαζί και... και τη θυμήθηκα, καταλαβαίνεις? Πώς δεν καταλαβαίνω, και ύστερα μου λες είναι καλά. Τίποτα, τίποτα, πρέπει να τους πιέσουμε να βρεθούνε. Μαύρο κλάμα σας λέω, κυρία Ντένι μου. Έλεγε αυτή για τη Στρίπ και πλάνταζε, θυμόταν ο δικός σας τον Ντενίρο και χανόταν η φωνή του. Θρήνος δηλαδή? Θρήνος, μυρολόι μανιάτικο. Πάει η πόλη, έπεσε, πάει η πόλη, πάει. Ψιτ! Απόστολε, πήγαινε που σε κράζουν, χρυσό μου. Βαγγέλη, χρυσό μου, τι κάνεις? Χαθήκαμε ωραίο το ενσάμπλ. Αυτά να μην είχα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αφήστε τα δικά μου, κυρία Ντένι μου, χάλια, χάλια, χάλια. Ας μιλήσουμε για σας. Ωραία, το αγαπημένο μου θέμα. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αφού σου λέω, ρε παιδί μου, σήμερα το πρωί με πήρε αυτός ο φίλος μου και μου είπε ότι δεν θυμότανε τίποτα. Σαν να μην έγινε. Σαν να κοιμήθηκε όλο το βράδυ. Άσε που εξαφανίστηκε εκεί η κοπέλα. Ναι, τι να σας πω, δεν ξέρω. Τι μου λες? Μήπως έγραφε τίποτα εκεί στις παρενέργειες για απώλεια μνήμης και υπνηλία? Γιατί για σκέψου τώρα να το κάνεις και να μην το θυμάσαι. Σαν να μην το έκανες. Άσε που έγινε και ρεζίλη στην κοπέλα. Pardon. Ο φίλος μου έγινε ρεζίλη. Αλλά και αυτός βλέπεις θέλει να κάνει τον καμπόσο. Τρομάρα του. Έχω και Viagra. Πάμε μια βόλτα. Της είπε. Και πήγανε. Ναι, στο φεγγάρι. Μια νύστα τόλη μου. Μια κομάρα. Ξερός έπεσα. Ο φίλος μου έπεσε ξερός δηλαδή. Τι να πείτε, κύριε Νικηφόρε μου, τι να πείτε? Αμερικάνικα ψευτοπράγματα. Χάλια, 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 άχρηστα. Άχρηστα, άχρηστα, άχρηστα. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Φρέσκο, φρέσκο, το βλέπω. Θα κοιμήθηκε, φαίνεται καλά. Σαν μπουλάκι. Πήγαινε, μωρή Λιζαμπέτα, παραπέρασε. Σιγά, καλέ, μέσα στα πόδια μου, συνέχεια, συχτήρα από εδώ. Δεν μου λέτε, κυρία Ντένι μου, με τα παιδιά και την εκπομπή τι θα γίνει? Ναι, σου και θα παρακαλάνε γονατιστή να βγουν στην εκπομπή. Σου έχω ένα δημοσίευμα για αύριο που μέχρι Ντενίση θα αντιδρούσε. Κωνσταντίνε, παιδί μου, αγόρι μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε? Διάβασες, τι λέω η άμυρη? Φυσικά και διάβασες και δεν είσαι ο μόνος. Η μισή Αθήνα με έχει πάρει από το πρωί. Ας έπω, άρχισαν να έρχονται τα πρώτα δώρα. Χριστέ μου, τι ρεζιλίκι ήταν αυτό. Φλωράς, χάνομαι ένα ποτήρι νερό. Τι κάθεσαι, δεν ακούς που σου λέω χάνομαι? Το κάνω, απολαμβάνω την καλύτερη φάση του αγώνα. Ωραία, στο διάλο. Αυτό ήτανε. Μα δεν την ακούς? Μου φαίνεται θα αρχίσω να ξεχέζω κόσμο. Από εκεί άρχισε, αγόρι μου. Και θα τους πεθάνω στις μνήσεις. Αυτό θα κάνω. Ναι, αγοράκι, μάντε, πήγαινε να βγάλεις κανένα φράγκο, γιατί από τη δουλειά σου δεν προκόβουμε. Χριστέ μου, τι ρεζιλίκι ήταν αυτό που πάθαμε. Μήπως να φύγουμε από τη χώρα, μήπως να αυτοκτονήσω με ομαδικός? Δεν πάει άλλο.
Θα βγω να τα διαψεύσω. Έτσι, μπράβο, τώρα σ' αναγνωρίζω. Ναι, αλλά ποιος ενδιαφέρεται από τους σοβαρούς δημοσιογράφους για ένα τέτοιο θέμα. Όλοι με τις μειονότητες και την καταπίεσή τους ασχολούνται. Αχ, για μας τη μειονότητα των stars δεν την δεκάρα. Εγώ λέω πάντως να πάμε στη... Δεν θέλω να ακούω αυτό το όνομα, δεν θέλω να ακούω αυτό το όνομα. Εντάξει, εσύ δεν θες να ακούς αυτό το όνομα, αλλά αυτή λύσαξε να σας βγάλει. Αποκλείεται, αυτή θέλει να με βγάλει με τη Μαρίνα. Με την κυρία Κουντουράτου ήθελα. Μα δεν καταλαβαίνεις, βρε κουτό, ότι αν βγείτε από κοινού και δώσετε εξηγήσεις, θα τους βουλώσετε καλύτερα τα στόματα. Λες, βρε Τόλι, και αν τα χάσω και δεν ξέρω τι να πω, αυτή θα με ξεσκίσει. Θα σου βάλω εγώ το κιούμορι, μη σε νοιάζει, θα τα διαβάζει και τα λες. Δεν ξέρω. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που διάβασα. Με πήρε προηγουμένως ο Τέραχος Ανάστατος. Τι είναι αυτά. Τι σου λέγα. Είναι ώρα τώρα να ανησυχούμε και τον Τέραχο. Να πάθει τίποτα ο Χριστιανός, αν μην μπορεί μετά να πάει στη Λαϊκή να πουλήσει ψάρια. Μιλήσατε ή δείξατε, κυρία μου. Τίποτα. Πρέπει να βγει στην εκπομπή να αποκαταστήσει την τιμή σου. Δηλαδή, Μαρίνα, μου θέλεις να πεις τώρα ότι όλα αυτά είναι ένα αντισκούρσους. Παρντών. Τώρα σώθηκες. Να στο κάνω πιο απλό. Μηχανογραφίες. Πώς το λένε, μια συνωμοσία για να πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρος σου. Ναι, είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα άρρωστα σενάρια υποκινούνται από τον ανταγωνισμό. Από τον ανταγωνισμό. Δεν μου λες, δάσκαλε, και εσύ αυτό πιστεύεις. Μα ναι, πιστεύω ότι απότερος στόχος τους ήταν να πλήξουν την επαγγελματική τιμή της Δεσποινίδος Κουντουράτου. Και τη δική μου, φυσικά. Κυρίως τη δική μου. Όχι, κυρίως τη δική μου. Και δεν μου λες, πώς έφτασες να επιλέξεις τη Μαρίνα για το ρόλο της Αντιγόνης, για το ζουρμπαλίκι της που θα έλεγε και ο Καζαντζάκης. Όχι, ακριβώς. Και όπως τα έλεγε και ο Προύστ, χρειάστηκαν πολύ κίνδυνοι και πολλές εκπληκτικές συμπτώσεις για να βρω την εικόνα που ανάμεσα σε χίλιες άλλες δυο τέριαζε απόλυτα στον πόθο μου. Πάρ' το πίσω. Παρακαλώ. Πάρ' το πίσω, λέω, αυτά τα περιπόθη και τα αρέστα, γιατί θα καταλάβουν άλλα και θα μας γράφουν πάλι. Χριστέ μου, Μαρινάκη μου, δεν εννοούσε αυτό που κατάλαβες. Όχι, φυσικά. Πες μου τώρα, στα σοβαρά, γιατί δεν τη δέχτηκες την πρόταση. Ναι, την οποία βέβαια πρόταση τιμώ και θέλω να το τονίσω αυτό, αλλά θεωρώ ότι έγινε για την εμπορική εκμετάλλευση του ονόματός μου και δεν είχε να κάνει με τη δυνότητά μου. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι όλα αυτά ο τύπος τα βγάζει από το στομάχι του. Ποια δηλαδή? Περί ερωτικών σχέσεων. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Κανέλη μου, όλα αυτά είναι σύστολα ψεύδι. Θα συμφωνήσω. Κοιτάξτε να δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αρκετά μέχρι εδώ. Και εγώ ξέρω να κάνω πολύ ωραίες συζητήσεις με το ανάλογο ύφος, σαν να είμαστε σε σαλόνι. Αλλά βρε, αγορίνα μου, γιατί διάλεξες για το ρόλο της Αντιγόνης μία μπουμπού που ξέρει από θέατρο λιγότερα από όσα καταλαβαίνει το τρίχρονο του βαφτιστήρι μου. Και εσύ, Μαρινάκι μου, έκανε κράο κόλο σου να τον πάρει το ρόλο. Στον δίνουνε και λακίζεις. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Τα πράγματα εκ πρώτης όψεως δεν... Τάχετε, μανούλα μου. Τάχουμε, τι θα πει τάχουμε. Πώς λέμε ελληνικά μιλάω, έχετε αφέαρ, έχετε ερωτικό δεσμό. Εδώ έχει γραφεί ότι έχετε συνάψει μυστικό γαμό. Μισό λεπτό και θα σας απαντήσω. Εγώ καλώ όποιον έχει στοιχεία να τα προσκομίσει και την ίδια ημέρα απειλώ ότι θα παραιτηθώ των τηλεοπτικών μου καθηκόντων. Κώστα, μετά αφού την άκρος αισιόδοξη απειλή της Μαρίνας, τι έχεις να την προτείνεις? Όχι προς Θεού, τίποτα. Εγώ απλώς ήθελα να επαναλάβω για ίστατη φορά ότι όλα αυτά είναι κυτρινισμοί. Θα συμφωνήσω. Ναι. Εκτός ίσως από ένα σημείο αλήθειας. Ρίχτα, Λεβέντη μου, να βγάλουμε καμιά είδηση το ψωμάκι μας. Ναι, ήθελα να πω ότι η αλήθεια είναι ότι είμαι ένα βήμα πριν από την εκκλησία. Εκκλησία. Όπα. Ναι, ήθελα να σας ανακοινώσω ότι σε ένα μήνα... Σε ένα μήνα. Παντρεύομαι. Την κυρία Μίνα Αγγελοπούλου. Someone by night, someone by day, nothing could change you, set and sure of the way. There is the sun and moon, they sing their own sweet tune. Watch them when dawn is due, sharing one space. We'll walk by night, babe. We'll fly by day, moonlighting strangers who just met on the way.